80.000 νέες θέσεις εργασίας στοχευμένες σε νέους και ειδικούς επιστήμονες ανακοίνωσε ότι επιδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο το επόμενο χρονικό διάστημα η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεάνο Φωτίου. 80.000 θέσεις εργασίας επιδοτούμε με όλους τους όρους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια ΚΙΝΣΕΠ, μια κοινωνική επιχείρηση κοινωνικής αλληλεγγύης, καλό, να πάρει εργαζόμενους άνεργους αυτή τη στιγμή και την επιδοτούμε για αυτή τη θέση εργασίας επί 8-10 μήνες, υπό τον όρο θα τους κρατήσει ξανά και τον επόμενο χρόνο αυτή. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκής μείωση της ανεργίας, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Έφη Αξιόγλου στην εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ «Θερινή ώρα». Επικεντρώνουμε κυρίως στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, δηλαδή ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας και πολλά χρόνια άνεργοι και είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Και εκεί χτίζουμε προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ταυτόχρονα επικεντρώνουμε και στους νέους ανθρώπους του υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικό, δημιουργώντας πια τέτοια προγράμματα ή τέτοιες δυνατότητες για απασχόλησή τους, για εργασία τους και στον ιδιωτικό τομέα που θα τους προσφέρουν μισθούς οι οποίοι θα είναι ας το πω αντίστοιχοι των προσόντων τους. Δεν θα είναι οι πολύ χαμηλοί μισθοί. Τουλάχιστον θα είναι δελεαστικοί για να μπορέσουν να γυρίσουν αυτοί οι νέοι πίσω στην Ελλάδα. Αυτό γιατί το κίνητρο θα προσπαθήσει να δημιουργήσει το κράτος. Ήδη στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που τρέχουν για 30.333 θέσεις κοινοφελούς εργασίας έχουν κάνει αιτήσεις 123.858 ενδιαφερόμενοι. Να ενδιαφερθεί περισσότερο για τον άνεργο και κυρίως τον νέο. Σε εξέλιξη είναι αιτήσεις για προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ για χιλιάδες ανέργους, όπως το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 μέχρι 67 ετών. Το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Πρώτη ομάδα στόχος είναι οι νέοι. Με έμφαση στους πτυχιούχους της τοβάθμιας εκπαίδευσης και στόχο να αναχαιτήσουμε το brain drain. Η δεύτερη ομάδα προτεραιότητας είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και κυρίως οι επιχειρηματίες οι οποίοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι σπουδάζουν, έχουν ένα όνειρο και καταλήγουν τελικά άνεργοι, οπότε πιστεύω θα είναι πολύ καλό. Οτιδήποτε γίνεται από τον ΟΑΕΔ πιστεύω είναι καλό για τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Και το πρόγραμμα για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΗ από 22 έως 29 ετών.